Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, η δική μας ομάδα, και ευχαριστώ και τον Σουλαρίκο που με διάλεξε να υποστηρίξω την πρότασή μας, είμαστε υπέρ της θεραπείας του ΤΑΦ3 καρκίνου προστάτη χειρουργικά. Και ο λόγος είναι ότι από τις οδηγίες της NCCN και όχι μόνο, η ριζική προστατεκτομή προτείνεται σε τέτοιου είδους ασθενείς. Η θεραπεία έχει ως σκοπό... Είστε Αμερικανός, κύριε Κλαρίτη, δεν είστε Ευρωπαίος. Δηλαδή δεν έχουμε ευρωπαϊκά guidelines για αυτό το πράγμα. Είπα και από άλλες εταιρείες. Μάλιστα. Όχι, είμαι Έλληνας και μάλιστα κρατικός. Για να τονίσω το. Λοιπόν, όσον αφορά τη θεραπεία του τοπικά προχωρημένου καρκίνου του προστάτη, ο λόγος είναι ο τοπικός έλεγχος της νόσου και η θεραπεία των μικρομεταστάσεων, στην οποία στοχεύουμε. Ωστόσο, για τη ριζική προστατεκτομή υπήρξαν λίγες μελέτες ως τώρα, μακροχρόνια αποτελέσματα, και ο λόγος ήταν ότι δεν θα ερνόταν από τους χειρουργούς ουρολόγους η χειρουργική θεραπεία, κυρίως λόγω της αυξημένης πιθανότητας θετικών ορίων και των πιθανών λεφαδενικών ή απομακρυσμένων μεταστάσεων. Υπήρξε η μελέτη, την οποία έδειξε ο συναδελφός μου πριν, στην οποία μόλις το 12% των ασθενών με ΣΕΤΑΦ3 όγκους οδηγούνταν στο χειρουργείο και μάλιστα σε ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών κάτω 55 ετών, μόλις το 30%. Αντιθέτως, οι γιατροί προτείναν 6,5 φορές πιο συχνά να υπάρξει ακτινοθεραπεία για αυτούς τους ασθενείς. Ήρθε όμως ο κύριος Ζελεύσκη, γνωστός ακτινολόγος, ακτινοθεραπευτής και άκρος επιθετικός στις θεραπείες του, με μία μελέτη την οποία παρουσίασε στο European Urology, να μας μιλήσει, χρησιμοποιώντας τελευταίες τεχνολογίες, μηχανήματα και αυξημένες δοσολογίες ακτινοβολίας, τι ακριβώς κάνουν στο θέμα της ακτινοθεραπείας στο ΤΑΦ3. Στις σειρές σας εδώ βλέπετε όλους τις κλινικές οι οποίες συμμετείχαν με ριζική προστατεκτομή ως θεραπεία, μόνο θεραπεία στους ασθενείς τους. Και ο κύριος Ζελεύσκης στο τέλος, όπου θα ήθελα εδώ στη δεύτερη γραμμή να δείτε τα αποτελέσματα, συγκρίνονται και είναι σχεδόν όμοια με των σειρών της ριζικής προστατεκτομής σε ελεύθερη νόσου επιβίωση. Στο ίδιο paper του, ως συμπέρασμα, αναφέρει ότι τα αποτελέσματα της ακτινοθεραπείας με την μονοθεραπεία ως ριζική προστατεκτομή ήταν όμοια. Μία άλλη... Μήπως έχετε κάνει λάθος και είστε στην πλεομάδα. Εσύ, περιμένετε, έχουμε ακόμα. Μέχρι τώρα έτσι μας τα λέτε τα πράγματα. Μια δεύτερη μελέτη... Εμένα με πείσατε να κάνω ακτινοθεραπεία σε αυτόν τον άρρωστο με αυτά που λέτε. Περιμένετε, έχουμε ακόμα αρκετές εφαρμογές, τις οποίες θα σπάσουμε γρήγορα. Δεύτερη μελέτη η οποία ήρθε και ανέδειξε τα 78 γκρέι ως δόση ακτινοβολίας, στην οποία είχαμε χθες με τον καθηγητή κύριο Μητρόπουλο μια συζήτηση ότι δεν υπάρχει προφανώς Έλληνας ακτινοθεραπευτής που να κάνει τέτοιου είδους ακτινοβολίες στην Ελλάδα, να τις προτείνει στους ασθενείς του. Βρέθηκε ένα πολύ μεγάλο, διόλευκα ταφρόνητο ποσοστό νοσηρότητας, των 78 γκρέι, σχεδόν 30% από το ορθό με επιλογές και σχεδόν 15% από την κύστη. Δηλαδή, στην ακτινοθεραπεία. Ναι, δηλαδή, θεωρείτε ότι μας λέτε αυτή τη στιγμή ότι τα αποτελέσματα, τα καλά της ακτινοθεραπείας που παρουσιάζεται τα οποία συγκρίνουν. Συγκρίσιμα με την. Τα συγκρίνουν οι ακτινοθεραπευτές με τη ριζική προστατεκτομή. Ήταν με πολύ υψηλές δόσεις ακτινοβολίας. Ναι. Α, δεν ήταν με τα κλασικά 66 γκρέι που συνήθως. 70-78. Μάλιστα. Αλλά, ναι, κύριε Τζόρτζ. Να παρέμβουμε εδώ, γιατί οι επιπλοκές. Το grade 2, όπως πολύ σωστά το δείξαν οι άνθρωποι, λύνεται στα πλαίσια εξωτερικού ιατρίου. Δεν είναι κάτι το τρομερό. Είναι μεγαλύτερο ίσο του grade 2 και το 30%. Μάλιστα. Το debate αυτή τη στιγμή δηλαδή πάει για την ιστορία των επιπλοκών της ακτινοθεραπείας. Μάλιστα. Όπως φοβόμαστε για την ριζική προστατεκτομή που θα κάνει το χρωστό μας. Συγχωρέστε. Η διαφάνεια μπήκε, όπως και μερικές επόμενες, για να τονιστεί ότι ενώ έχουν παρεμφερή αποτελέσματα, όλοι λέμε γιατί αν τον χειρουργήσουμε, όπως μου είπαν κάποιοι από την κόκκινη ομάδα χθες, γιατί την κόκκινη ομάδα δεν είναι μόνο υπέρ του χειρουργείου, αλίμονο, έτσι. Υπήρχαν συνάδελφοι που πολύ σωστά είπαν, παιδιά, εγώ δεν τον χειρουργώ αυτόν, γιατί με θα υποτροπιάσει.
ή θα κάνει γιατί να τον υποβάλω στο χειρουργείο και να έχει ακράτεια ή ανικανότητα αυτός ο άρρωστος, που θα το δούμε μετά και θα το δείξουμε. Και αυτό δεν είναι μόνο να υποστηρίξουμε τη ριζική προστατεκτομή, γιατί εμείς μας αρέσει να χειρουργούμε. Αλλά δεν είναι, η διαφάνεια μπήκε για να δείξουμε ότι ναι, μεν είχαν καλά αποτελέσματα, αλλά δεν ήταν και άμυρα επιπλοκών. Και ήταν μεγαλύτερο ίσο του grade 2, που το grade 2 είναι σε επίπεδο εξωτερικό ιατρείο, το grade 3 όμως, Βασίλη, δεν είναι σε επίπεδο εξωτερικό ιατρείο. Μάλιστα, να συνεχίσουμε. Στην διαφάνεια αυτή αναδεικνύεται από τον Roach η εξωτερική ακνοθεραπεία σε συνδυασμό με ορμονοθεραπεία. Που δεν μας το είπαν, συνάδελφοι, όντως. Να καθίσει κάτω ο κύριος Σκολαρίκος. στην οποία υπήρξε ένα... εδώ υπήρξε ένα θέμα ότι ο Ρότ συγκεκριμένα ακτινοβόλησε όλη την πίελο ώστε να θεραπεύσει τον καρκίνο ταυτερία. Και ένα ερώτημα το οποίο νομίζω τέθηκε χθες πάλι στον κύριο Μητρόπουλο ήταν ότι ποιος Έλληνας ακτινολόγος, ακτινοθεραπευτής θα κάτσει να ακτινοβολήσει σε έναν Έλληνα ασθενή όλη την πίελο. Άρα λοιπόν εκείνο το οποίο βγαίνει και να ομοφωνήσουμε σε αυτό το πράγμα είναι ότι όταν μιλάμε για νόσο ταυτερία, εκείνο το οποίο φοβόμαστε δεν είναι το τι είναι τοπικά. Το τοπικά, να συμφωνήσουμε ότι και η ακτινοθεραπεία και η ριζική προστατεκτομή γκρόσο μόντο έχουν την ίδια αποδοτικότητα. Εκείνο που μας φοβίζει είναι η ευρύτερη περιοχή και οι απότερες μεταστάσεις, οι οποίες αποτελούν και την αιτία για την βιοχημική υποτροπή ή και για το αν επηρεάζεται τελικά η συνολική επιβίωση αυτών των αρρώστων. Όχι ακόμα, κύριε Σκολαρίκο. Συμφωνούμε νομίζω σε αυτό το πράγμα. Υπάρχει διαφωνία από το ακροατήριο. Απλώς να τονίσουμε μια διευκρίνηση. Συγχωρέστε. Να πούμε για αυτή την μελέτη, γιατί ο Δημήτρης το τόνισε, ότι συγκρίνει την ακτινοβόληση την τοπική του προστάτη με την ακτινοβόληση του προστάτη και όλης της πιέλου, συν την ορμονοθεραπεία και στα δύο ARM, και φαίνεται ότι είναι καλύτερη οι επιβιώσεις όταν ακτινοβολούμε και τον προστάτη και όλη την πιέλο. Να καταλάβουμε τη μελέτη. Μάλιστα, είναι... Αυτό, να σας πω, γιατί το λέμε και εμείς κάπου αυτό. Υπάρχουν μελέτες οι οποίες δεν συμφωνούν απόλυτα με αυτό. Δηλαδή, φαίνεται ότι όταν έχεις λεμφαδένες, ναι, να ακτινοβολήσεις την πιέλο. Και αυτά έχουν γίνει μετά από ριζική προστατεκτομή. Εγώ θα σας πω ότι κατευθείαν ότι η ιστορία των λεμφαδένων είναι μια πονεμένη ιστορία και ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να απεικόνισης σωστής για τους λεμφαδένες της περιοχής. Και να το κλείσουμε εδώ πέρα εντελώς δημοκρατικά. Προχωράμε στην επόμενή σας, στο επόμενό σας επιχείρημα. Επιπλέον, από τη μελέτη της ερώτησης φαίνεται ότι οι μεσομακροπρόθεσμες επιπλοκές τοξικότητας ακτινοβολίας είναι ιδιαίτερα υψηλές. Θα μου πείτε τίποτα για τη ριζική προστατεκτομή? Γιατί αυτή τη στιγμή μου λέτε για την ακτινοβολία. Τους έκοψα προηγουμένως όταν ήταν έτοιμοι να σας πούν για τη ριζική προστατεκτομία. Να χτυπήσουμε στη ριζική θεραπεία και να πάμε στη χειρουργία. Και ένα τελευταίο ενδεχομένως, ότι σε βάθος πενταετίας η μελέτη αμερικανική δείχνει ότι μόνο στους ή ως επιτοπλίστων στους ασθενείς ομάδος με κλίσεων 8 έως 10 είχε σημαντικά αποτελέσματα θεραπευτικά. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της ριζικής προστατεκτομής. Από τη σειρά όλων των κλινικών που έλαβαν μέρος, αναδεικνύεται ότι το cancer specific survival είναι ιδιαίτερα υψηλό στην δεκαετία και στην δεκαπενταετία, αγγίζει το 90% και το 80% αντίστοιχα. Με βιοχημική υποτροπή στο 5% στην πενταετία και... Πρέπει να το ξέρουμε. Ναι, βεβαίως. Και θα δούμε τη σημασία. Ποια... Όχι, είναι πολύ σημαντικό πράγμα, διότι εδώ πέρα θα αρχίσετε να παίζετε με τη λέξη βιοχημική υποτροπή και τα ποσοστά της βιοχημικής υποτροπής και ούτω καθεξής. Η επιστήμη τι λέει για την έννοια της βιοχημικής υποτροπής, ο άρρωστος πώς το βιώνει όμως την έννοια της βιοχημικής υποτροπής. Θα τον χειρουργήσετε λοιπόν εσείς και λέτε ότι στο 50% των περιπτώσεων και θα έχετε βιοχημική υποτροπή, δηλαδή θα αρχίσετε να ανεβαίνει το PSA μέσα στην πενταετία. Συν 7 χρόνια για να εκδηλώσει ενδεχομένω νόσο, 12. Αυτό το ξέρετε εσείς, το ξέρουμε εμείς, το ξέρουμε οι ουρολόγοι γενικότερα. Ο άρρωστος όμως, Κύριε Καθηγητά, θεωρώ ότι σε εμάς είναι απόκειται το πώς θα περάσουμε τη γνώση στον ασθενή. Δεν το βλέπουμε ψυχρά υπολογιστικά.
Να μην κάνω τις συμπεριβάσεις. Μάλιστα. Ναι, περιμένω τον συνάδελφο από τη γωνία εκεί πέρα να πει κατευθείαν αυτή η ιστορία τι γίνεται με τον Έλληνα ουρολόγο και το πώς χειρίζεται τον Έλληνα άρρωστο με τη βιοχημική υποτροπή. Και εδώ πέρα νομίζω πως αξίζει τον κόπο να το βάλουμε όλοι μέσα στο μυαλό μας και είναι ευθύνη μας τον πανικό που έχουμε δημιουργήσει στους αρρώστους. Εμείς οι ίδιοι είμαστε υπεύθυνοι αυτό το να τον χειριστούμε εντελώς διαφορετικά. Θα μου πείτε όμως ότι παραδίπλα στη γωνία περιμένει ο άλλος ο συνάδελφος, ο οποίος με το έτσι που το PSA του άλλου θα γίνει 1 ή και 0,8, βάρα του πλήρη ανδρογονικό αποκλεισμό και όποιον πάρει ο χάρος στην όλη ιστορία. Αυτό είναι ένα μείζον πρόβλημα λοιπόν σε αυτή την κατάσταση. Επομένως, δεν έχετε προσφέρει μια θεραπεία που σε αυτόν τον άνθρωπο θα τον κάνει να είναι ξένιαστος. Έτσι. Και ξένιαστος αυτή τη στιγμή για τον άρρωστο σημαίνει ότι έχει PSA 0, τόσο. Και ότι ουρεί καλά όμως, και δεν έχει ακράτεια και δεν έχει αισθητική δυσλειτουργία, αλλά κυρίως ότι δεν έχει ακράτεια και ότι η νόσος του είναι υπό πλήρη έλεγχο. Και αυτός το μοναδικό που έχει και που το λένε όλοι, δεξιά-αριστερά, είναι ότι το PSA σου είναι 0, τόσο. Και την ακράτεια, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει διαφάνεια πιο κάτω που δείχνει ότι ωραία, υπάρχει πάμε. Και εκεί. Σε μελέτη που έκανε η Mayo Clinic ως ηγέτης σε αυτά τα θέματα ερευνών με 15ετή προοπτική, έδειξε ότι 27% των ασθενών υπερσταδιοποιήθηκαν, ενώ το cancer specific... Ναι, σε σχέση με αυτό εντάξει, που... Εντάξει, μην παίζουμε τώρα με το 12 και το 17, γιατί δεν 27, νομίζω πως θα 27, έχει νόημα. 27. Εντάξει, σχεδόν, ωραία. Και επιπλέον ότι το cancer specific survival ήταν αντίστοιχα στα 5, 10 και 15 έτη, 95, 90 και 80%. Χωρίς ιδιαίτερες διαφορές μεταξύ του κλινικού ταφδίου και του κλινικού ταφδίου. Επιπλέον, οι περισσότεροι ενδεχομένως, αν όχι όλοι εδώ μέσα συνάδελφοι χειρουργοί, θα χειρουργούσαν το ταφδίου, αλλά όχι το ταφδίου. Να όμως που η συγκεκριμένη διαφάνεια μας δείχνει ότι το cancer specific survival μεταξύ των δύο κλινικών σταδίων είναι σχεδόν ίδιο. Νομίζω πως αυτή είναι η πιο ισχυρή σας διαφάνεια και θα μπορούσατε να μείνετε σε αυτή. Έχετε κάποιο άλλο επιχείρημα? Επιπλέον, η νοσηρότητα της ρίσκης μεταξύ των δύο κλινικών σταδίων, όπως φαίνεται, είναι ίδια. Υπήρξε μια μεγάλη και ίσως μοναδική... Η νοσηρότητα ποινού χειρουργού είναι... Όχι πλήνου χειρουργού, πιανού σταδίου, ταφ-2, ταφ-3. Α, γιατί με γιο... ναι. Και επιτρέψτε μου, γιατί τη δείξαμε. 2/3 αυτών, άκτινο ή όρμονο. 2/3 αυτών, άκτινο ή όρμονο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε, δεν μιλάτε ούτε εσείς για μονοθεραπεία. Δεν μιλάμε μόνο για μονοθεραπεία. Έχουμε τη μονοθεραπεία στο μυαλό μας, αλλά... Γιατί εγώ τους έκραξα προηγουμένως τους άλλους ότι δεν μιλάνε για μόνο θεραπεία. Εντάξει. Άρα να πούμε ότι τελικά και οι δύο ομάδες μιλάνε για συνδυασμένες θεραπείες. Είτε πούμε. Άμεσα είτε μακροπρόθεσμα. Σωστά. Νομίζω πως αυτό ναι, το πράγμα είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως. Άρα λοιπόν εγώ, εκείνο το οποίο θα βγάλω σαν συμπέρασμα σε αυτή την ιστορία είναι ότι στον άρρωστο που έχω απέναντί μου θα του πω... Κοίταξε να δεις, αν κάνεις ακτινοθεραπεία, που μπορεί να έχεις αυτά και αυτά και αυτά σαν παρενέργειες ή επιπλοκές, θα είναι δεδομένο ότι θα πάρεις και ορμονοθεραπεία. Αν, ότι εγώ σου προτείνω και σαν εναλλακτική λύση και την ριζική προστατεκτομή, σου υπόσχομαι ότι δεν θα κάνεις τίποτα άλλο στη ζωή σου όχι. Και ότι μόνο τη ριζική προστατεκτομή θα γίνεις καλά. Όχι, δεν μπορώ να το ξεκινήσω. Όχι. Πείτε μας λοιπόν μερικά πράγματα, πώς τα ποσοστά σας τα οποία ισχυρίζεστε ότι ναι θα τα είναι καλά και μακροπρόθεσμα, πώς τα επιτυγχάνετε. Τα επιτυγχάνετε μόνο με το ριζικό χειρουργείο ή θα κάνετε και κάτι άλλο? Υπήρξε μια μελέτη, ποσοστό θα κάνετε? Υπήρξε μια μελέτη από την Ιαπωνία και τον Ακούρα που συνέκρινε την ριζική προστατεκτομή έναντι της εξωτερικής ακτινοβολίας σε ταφτρία και φάνηκε ότι τελικώς σε όλες τις διαφάνειες τα αποτελέσματα ήταν σχεδόν τα ίδια. Και θα βγάλουμε συμπέρασμα ότι οι Ιαπωνέζοι άρρωστοι είναι οι ίδιοι με όλους τους υπόλοιπους αρρώστους στον υπόλοιπο κόσμο. Και νομίζω πως όχι. Έτσι είναι. Για παρέμβαση σε αυτό, γιατί
υπάρχει μεθοδολογικό. 60 γκρέι έχουν φτάσει στα 60 γκρέι. Παλιά κτηνοθεραπεία. Άρα μη συγκρίσιμα αποτελέσματα μάλλον τα γέννα. Μάλιστα. Το λαμβάνουμε υπόψη αυτό που είπε ο κύριος Τζόρτζης. Ωραία. Τι γίνεται όμως με την υποτροπή μετά από ακτινοθεραπεία. Εδώ φαίνεται ότι η μόνη λύση είναι η ορμονοθεραπεία αμέσως μετά την άκτινο. Ναι, αλλά προηγουμένως παραδεχτήκαμε και συμφωνήσαμε όλοι ότι ξεκινάμε με συνδυασμένη ιστορία ακτινοθεραπεία-ορμονοθεραπεία και ότι οποιαδήποτε άλλη άποψη για μονοθεραπεία του ΤΑΦ3 με ακτινοβολία είναι παρελθούσα γνώση και τελείωσε η ιστορία. Τη διαγράψαμε στο παρελθόν και δεν το χρησιμοποιούμε. Άρα αυτό το πράγμα για μένα είναι ιστορία, παρόλο που είναι δημοσίευση του 2008 και δεν αποτελεί με τίποτα σημερινή άποψη. Άρα λοιπόν δεν το δέχομαι σαν επιχείρημα, τελείωσε αυτό το πράγμα. Δεν λέει αυτό η διαφάνεια, αν μου επιτρέπετε. Η διαφάνεια λέει ότι σε όλους αυτούς τους αρρώστους, γιατί είναι από το Ζελεύσκι, κάναμε ακτινοβολία, δώσαμε ορμονοθεραπεία, αλλά τελικά κάποιοι άρρωστοι θα υποτροπιάσουν και με αυτό το σχήμα. Και με τη ριζική και πώς θα δείξουμε μετά, αλλά τελικά κάναμε την τοπική μας θεραπεία με ορμόνες. Τελικά κάποιοι άνθρωποι θα υποτροπιάσουν. Σε αυτούς τους ανθρώπους. Αφού είπαμε προηγουμένως ότι θα πεθάνουν κιόλας. Σίγουρα. Αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε μετά. Τι θα δείξουμε, τι. Λοιπόν, αλλά μη μου έχετε επιχειρήματα με μόνη μονοθεραπεία με μονοθεραπεία ακτινοθεραπεία. Είναι δεδομένο ότι σήμερα πια έχουμε ομοφωνήσει ότι οτιδήποτε μιλάμε είναι με συνοδό ορμονοθεραπεία. Και κάποιοι από αυτούς τους αρρώστους θα υποτροπιάσουν και θα πεθάνουν τελικά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Έτσι. Για πείτε μου τώρα, τι θα γίνει με. Εγώ σας λέω, βιοχημική ή κλινική υποτροπή μετά τη ριζική προστατεκτομή στον άρρωστο σε ταυτρία που του κάνατε ριζική προστατεκτομή. Τι θα κάνω. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν μια. Γιατί είπατε το 50% αυτών των ανθρώπων τουλάχιστον θα έχουν υποτροπή. Υπάρχει λοιπόν μια μετανάλυση για ασθενείς με παθολογικό ταυτρία μετά από ριζική προστατεκτομή και πιθανά και θετικά όρια, στην οποία βρέθηκε ότι το cancer specific survival ήταν σημαντικά καλύτερο σε αυτούς που υποβλήθηκαν σε ριζική προστατεκτομή σχέση με αυτούς που δεν υποβλήθηκαν. Όχι, όχι, δεν λέει αυτό. Συγγνώμη, Δημήτρη μου, να το τον έχουμε αγχώσει λίγο τον Δημήτρη. Όχι, όχι, δεν είναι. Αυτό που λέει η διαφάνεια είναι μετανάλυση από 4 μεγάλες μελέτες, 3 στην ουσία, είναι της Ευρωπαϊκής, της Αμερικάνικης και 2 Γερμανικών μελετών, που συνέκριναν σε παθολογοανατομικό στάδιο ταυτρία, που τελικά ήταν όντως ταυτρία, όπως το 80% αυτών των αρρώστων, να κάνουμε ή θετικά εγχειρητικά όρια, να κάνουμε ριζική προστατεκτομή και αμέσως τοπική ακτινοβολία. Ή να κάνουμε μόνο ριζική προστατεκτομή και να παρακολουθήσουμε. Και εκεί έδειξε η μετανάλυση ότι το που είναι του 2008, γιατί υπάρχουν και 2 διαφάνειες πολύ σπουδαίες κατά τη γνώμη μου αμέσως μετά, που έδειξε ότι στο overall survival μέχρι το 2008 δεν είχαμε διαφορά, είχαμε όμως το cancer specific survival διαφορά στατιστικά σημαντική, ό,τι είναι αριστερά της καμπύλης. Προχωρά στην επόμενη. Ενώ η τοξικότητα μεταξύ αυτών που υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία με ή χωρίς, συγγνώμη, σε ριζική προστατεκτομή με ή χωρίς ακτινοβολία άμεσα αντιχειρητικά ήταν μόλις 4,2 σε σχέση με το 2,6 της απλής χειρουργικής επέμβασης. Και νομίζω δηλαδή τελικά ότι αυτή τη στιγμή η τάση και η υιοθέτηση που υπάρχει είναι ότι όταν κάνεις ριζική προστατεκτομή για ταυτρία νόσο και αποδεικνύεται ταυτρία νόσος, αμέσως μετά να κάνεις επικουρική ακτινοθεραπεία. Και ότι αυτό το πράγμα γίνεται το state of the art. Ναι. Άρα λοιπόν, όπως προηγουμένως είπαμε ότι το state of the art είναι κάνεις ακτινοθεραπεία συν ορμονοθεραπεία, αυτή τη στιγμή, έτσι όπως μου τα λέτε, το state of the art είναι ότι κάνω ριζική προστατεκτομή και μετά, άσχετα με το αν θα περιμένω να δω τι θα κάνει το PSA, κάνω επικουρική ακτινοθεραπεία. Στη συγκεκριμένη διαφάνεια της Αμερικάνικης Μελέτης εδώ φαίνεται ότι άμεσα με τη χειρητικά, εφόσον οι ασθενείς τέθηκαν σε ακτινοθεραπεία, επικουρική, υπήρξε σημαντική βελτίωση της. Και στο overall survival. Ακριβώς αυτό το πράγμα σας λέω. Συμφωνώ. Έτσι, ότι η άμεση ακτινοθεραπεία και πάει να γίνει, να υιοθετηθεί ότι θα είναι το state of the art. Βέβαια, έχουμε μία μελέτη, τη Radicals, που έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια, η οποία τελικά θα απαντήσει στο ερωτηματικό εάν η άμεση επικουρική ακτινοθεραπεία είναι καλύτερη από τη salvage.
να περιμένει την υποτροπή δηλαδή, αλλά αυτή τη στιγμή τίνει να γίνει state of the art το ότι κοίταξε να δεις ριζική προστατεκτομή συν επικουρική ακτινοθεραπεία μετά. Τι γίνεται σε αυτό το πράγμα? Άμεσα. Έτσι σου λέει μέσα στον πρώτο τρίμηνο. Δεν είναι ότι περιμένουμε καιρό. Η τελευταία μας διαφάνεια, στην οποία, η οποία δημοσιεύθηκε τον προηγούμενο μήνα στο European Urology και δείχνει την σημασία της εκτεταμένης λεφαδονικής εκτομής καθαρισμού σε ασθενείς με ταυτρία, η οποία πέρα από το να σας ικανοποιήσει την επιστημονική σας περιέργεια αν όντως υπάρχει εκτεταμένη νόσος, προσθέτει ένα πλεονέκτημα επιβίωσης στον άρρωστο. Φάνηκε ελέγχου της νόσου του, αν θέλετε καλύτερα, όχι επιβίωσης, ελέγχου της νόσου. Δηλαδή το να κάνει κανείς αυτή την ιστορία. Ναι, κύριε Σκουλάκη. Αν με επιτρέψεις να σου πω, επειδή είναι ένα καλό review, το οποίο νομίζω δεν είναι βέβαια το level of evidence πάρα πολύ μεγάλο, αλλά είναι ένα εξαιρετικά καλό review που όλοι πρέπει να το διαβάσουμε. Η διαφάνεια έχει πολλά νούμερα. Αυτό που λέει η διαφάνεια είναι ότι σε όλες τις ριζικές προστατεκτομές, όχι μόνο στο ταυτρία που είπε ο Δημήτρης, σε όλες τις ριζικές προστατεκτομές, για να είμαστε ειλικρινείς, όταν έχουμε θετικούς λεμφαδένες και τους αφαιρούμε, αυτό η διαφάνεια δείχνει ότι το overall survival δεν επηρεάζεται, όλες οι άλλες όμως survival επηρεάζονται, και αν μου δώσετε το pointer, επηρεάζονται μάλιστα ανεξάρτητα από το αν πήραν ορμονοθεραπεία ή όχι μετά τη ριζική προστατεκτομή. Και γιατί επηρεάζονται? Γιατί αν έχετε μικρή ποσότητα διηθημένων λεφαδένων, κάτω από 2 στον αριθμό ή κάτω από το 20% της πυκνότητας, πιθανόν με πολύ μεγάλη επιφύλαξη να βοηθούνται και στις παραμέτρους επιβίωσης. Άρα λοιπόν, εγώ εκείνο που κρατάω και νομίζω να δημιουργήσουμε ομοφωνία είναι ότι αν θα κάνει κανείς ριζική προστατεκτομή σε αυτούς τους ανθρώπους, θα πρέπει να συνοδεύεται και από εκτεταμένη λεμφαδενεκτομή. Αυτή τουλάχιστον είναι η γνώση του σήμερα, η οποία έχει προκύψει με ισχυρά πράγματα. Ο τεταμένος λεμφαδενικός καθαρισμός βάζει και το άλλο θέμα. Όλα τα νομογράμματα που χρησιμοποιήθηκαν μέχρι τώρα βγαίνουν άχρηστα. Γιατί ήταν για περιορισμένο λεμφαδενικό. Άρα, με τους καινούριους λεμφαδενικούς θέλουμε καινούργια νομογράμματα που πιθανόν να μας δείξουν άλλα ποσοστά επιβίωσης ή τοπική. Μάλιστα, κύριε Τζόρτζη. Εγώ θέλω όμως, όσο είμαι ουρολόγος ακόμα και λέω να είμαι περίπου καμιά δεκαετία ακόμα, θέλω να πάρει ο διάολος κάποια στιγμή να έχω κάποια στάνταρ πράγματα για το τι θα κάνω σε αυτόν τον άρρωστο. Βαρέθηκα να μου λένε ότι θέλω κι άλλες μελέτες, θέλω κι άλλες μελέτες, θέλω κι άλλες μελέτες για αυτή την ιστορία. Έχουμε τη δυνατότητα να το πούμε αυτό το πράγμα? Εγώ θα ήθελα να... Δεν πρόκειται να καταλήξουμε, έτσι, ούτε πρόκειται να κάνω ψηφοφορία, κύριε Χατζηχρήστου, ποιοι είναι υπέρ και ποιοι είναι κατά της ακτινοθεραπείας ή της τουριζικού χειρουργείου. Θα μου επιτρέψετε να συνοψίσω κάποια δεδομένα τα οποία νομίζω πως δημιουργούν ομοφωνία. Το πρώτο δεδομένο είναι ότι δεν έχουμε σήμερα την δυνατότητα να είμαστε πάρα πολύ ακριβείς στην κλινική σταδιοποίηση των αρρώστων μας. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι η νόσος που λέγεται καρκίνος του προστάτη είναι ένα μείγμα διαφορετικών ανθρώπων με διαφορετικά νοσήματα κατ' ουσίαν που έχουν διαφορετική κλινική πορεία ανεξάρτητα του τι είδους θεραπευτική αντιμετώπιση κανείς θα έχει. Νούμερο 3, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, όταν καθίσει κανείς τον άρρωστο κάτω για να του πει τι θα κάνουμε σε αυτό το πράγμα, νομίζω πως σήμερα πρέπει να είναι απόλυτα ειλικρινής ότι κοίταξε να δεις, αγαπητέ μου κύριε Τάδε, αν διαλέξεις ακτινοθεραπεία, να ξέρεις ότι θα πρέπει να πάρεις μαζί και για μεγάλο χρονικό διάστημα, όχι για 3 μήνες ή 6 μήνες ή 9 μήνες, αλλά για 2 χρόνια, όπως λένε οι μελέτες αυτή τη στιγμή, ορμονοθεραπεία με τα υπέρ της και τα κατά της. Άρα η περίφημη ιστορία ότι θα έχεις διατήρηση της στήσης σου με αυτό το πράγμα, ξέχνα το. Και από την άλλη μεριά, αν θα διαλέξεις τη χειρουργική επέμβαση, να ξέρεις ότι τα στοιχεία μας λένε ότι αν θα περιμένεις κάποια δεδομένη στιγμή θα χρειαστείς να κάνεις ακτινοθεραπεία ή και ορμονοθεραπεία μαζί, ή αυτά που μας λένε τώρα τα πράγματα είναι ότι θα πρέπει να κάνεις άμεσα μετά από το χειρουργείο και ακτινοθεραπεία. Να είμαστε ειλικρινείς. Συμφωνούμε λοιπόν σε αυτό το πράγμα. Νομίζω πως αυτά είναι τα δεδομένα. Και το τελευταίο πράγμα είναι ότι για όλα αυτά παίζουμε με τις λεξούλες βιοχημική υποτροπή και έλεγχο της νόσου και έχουμε μεσάνυχτα στην κυριολεξία για την μακροπρόθεσμη συνολική επιβίωση, όπου
Κανένας δεν μπορεί να πει με σιγουριά απόλυτη ότι στην συνολική επιβίωση από την νόσο θα έχουμε κάποια σημαντική διαφοροποίηση. Και νομίζω πως αν δεν έχετε αντιρρήσεις από το ακροατήριο, ότι αυτές είναι οι θέσεις ομοφωνίας πάνω σε αυτή την κατάσταση και ότι αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα για το οποίο χρειάζεται φοβερή κουβέντα με τον άρρωστο για να δει κανείς και τις προσδοκίες του και από την άλλη μεριά με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια να του πει ποιες είναι οι προοπτικές του. Κάποια διαφοροποίηση από αυτό τον τελευταίο μου δογματισμό? Ναι, κύριε Λιβζάτου. Όχι διαφοροποίηση, αλλά χθες είπες κάτι που δεν το είπες τώρα, Διονύση, ότι ακριβώς επειδή δεν έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία και κριτήρια και βιολογικούς παράγοντες για να επιλέξουμε, η ηλικία του ασθενούς θα μας επηρεάσει τελικά. Όσο πιο νέος είναι ο ασθενής μας, ακριβώς επειδή μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε όλα αυτά, δικαιούμεθα να είμαστε λίγο πιο επιθετικοί. Αυτό το είπα χθες σαν προσωπική άποψη και πρακτική. Έτσι, ότι στη δικιά μου προσωπική πρακτική, ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο το εφαρμόζω σαν ένα απόλυτο κριτήριο. Έτσι, στους πιο νέους ανθρώπους να είμαι πολύ πιο επιθετικός. Όπου λες να χρησιμοποιήσω όλα μου τα όπλα για αυτή την ιστορία. Λοιπόν, ποιοι θα χειρουργούσαν αυτό τον άρρωστο? Ευχαριστώ πολύ. Ποιοι θα τον ακτινοβολούσαν? 50-50 σχεδόν. Έτσι. Είναι λίγο πιο πολύ εκείνοι που θα χειρουργούσαν. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πραγματικά και τους δυο σας. Έτσι, κύριε Καλογεράκη, κύριε Βλαρίτη, ήταν εξαιρετική η σύνοψη την οποία κάνατε.